Συμπολίτησες, συμπολίτες. Το 2006 κληθήκαμε να αλλάξουμε την κατεστημένη πορεία του Δήμου μας. Να αναπροσδιορίσουμε τις κατευθύνσεις και τους στόχους σε μια σύγχρονη εποχή. Καταφέραμε να εμπνεύσουμε και να ενώσουμε το πιο προοδευτικό κομμάτι της κοινωνίας μας και να κερδίσουμε δύο δύσκολες εκλογικές μάχες. Στην πιο άγωνη εποχή που γνώρισε η χώρα μας στην νεότερη ιστορία της, καταφέραμε να κερδίσουμε και τις μάχες της ειρήνης. Κρατήσαμε το Δήμο όρθιο και λειτουργικό, με πρώτη προτεραιότητα την οικονομική του εξυγίανση, και παράλληλα δρομολογήσαμε, εκτελέσαμε και εκτελούμε πολλά και μεγάλα έργα υποδομών που εξασφαλίζουν μια ασφαλή και αναπτυξιακή πορεία στο μέλλον. Και εξίσου σημαντικό, ανοίξαμε το Δήμο στην κοινωνία και στους πολίτες, δημιουργώντας σχέσεις ελευθερίας, δημοκρατίας, ισονομίας και αλληλεγγύης. Και αποδείξαμε ότι μπορεί να υπάρξει δημόσια ζωή με διαφάνεια, ηθική, εντιμότητα, ανιδιοτέλεια και προσφορά. Το μεγάλο αυτό έργο, τη μεγάλη αυτή αλλαγή, θα αποτιμά η ιστορία του Δήμου την κάθε στιγμή που θα περνά. Στην πορεία για τις επερχόμενες εκλογές, ο κοινωνικός χώρος που εξέφρασε η παράταξή μας, η παράταξη της αλλαγής και της ελπίδας, εμφανίζεται διασπασμένο στα 4, αν όχι στα 5. Σε μια εποχή που οι πολίτες έχουν αποσύρει την εμπιστοσύνη τους από το πολιτικό σύστημα και την πολιτική και που η αυτοδιοίκηση απομένει το τελευταίο καταφύγιο και ανάχωμα της κοινωνίας, η πολυδιάσπαση αυτή αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα στην κοινωνική ενότητα και την πολιτική συνοχή και δίνει την ευκαιρία στα ετερόκλητα συμφέροντα που βυσοδομούν να αλώσουν το Δήμο να τρυπώσουν στις ρογμές που δημιουργούνται. Η πολυδιάσπαση αυτή αποδυναμώνει τον κοινωνικό ιστό, φέρνει το διχασμό στην κοινωνία, ακόμη και μέσα στις ίδιες οικογένειες. Και την ίδια στιγμή πλήττεται ένα πρότυπο κοινωνικής οργάνωσης στην αυτοδιοίκηση με ευρύτατες συνεργασίες και συνενέσεις που λειτουργήσε με επιτυχία στο Δήμο του Πύργου και περιλαμβάνει δυνάμεις από την αριστερά ως την κεντροδεξιά. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι προσπάθησα με όλες μου τις δυνάμεις για την ενότητα. Στη διαδρομή μου δεν με ενδιέφεραν ποτέ οι θόκοι και τα αξιώματα, γιατί υπήρξα πάντοτε ενεργός πολίτης και ποτέ επαγγελματίας πολιτικός. Δεν θα μπορούσα λοιπόν να συμμετέχω σε ένα παιχνίδι που απειλεί να δυναμητήσει την κοινωνική και την πολιτική συνοχή. Ήρθα για να ενώσω τους πολίτες και όχι για να συμβάλλω με οποιοδήποτε τρόπο στο διχασμό τους. Αναλαμβάνοντας ακέραια την ευθύνη που μου αναλογεί, με τη σκέψη μου και την καρδιά μου στη συντριπτική πλειοψηφία των συμβούλων και των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων που μας ακολούθησε και στις χιλιάδες των πολιτών που με εμπιστεύτηκαν, αποσύρω την πρόθεσή μου να θέσω υποψηφιότητα στις εκλογές του Μαΐου. Καλώ τις παρατάξεις που προέρχονται από τον προοδευτικό κοινωνικό χώρο να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου με σκοπό τη δημιουργία ενιαίας παράταξης με επικεφαλής υποψήφιο κοινής αποδοχής, κερδίζοντας έτσι το στίχημα για τη χαμένη τιμή της πολιτικής. Συμπολίτησες, συμπολίτες, στη ζωή μου δεν έμαθα να εγκαταλείπω μάχες. Τις έδωσα όλες με γενναιότητα και κυρίως με αρετή και τόλμη που απαιτεί η ελευθερία. Η ίδια γενναιότητα, η ίδια αρετή και η ίδια τόλμη συνοδεύουν και αυτήν την απόφασή μου. Η ευγνωμοσύνη μου προς τους πολίτες που με εμπιστεύτηκαν και με τίμησαν στο ύψιστο αξίωμα του Δήμου θα είναι παντοτινή. Σας ευχαριστώ. Πάντα ανέλαβα την ευθύνη που μου αναλογεί και είναι προφανές ότι όταν ένας χώρος που εκπροσωπείς διασπάται έχεις ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης. Θεωρώ όμως ότι δεν έχω το μεγαλύτερο μέρος. Θεωρώ ότι υπήρξαν υπόγειες διαδρομές οι οποίες υπάρχουν και θα υπάρχουν στο Δήμο του Πύργου, υπάρχουν εδώ και δεκαετίες.
και οι υπόγειες αυτές διαδρομές οδήγησαν σε αυτή την πολυδιάσπαση. Όμως πιστέψτε με, δεν έχει κανένα νόημα αυτό. Η ζωή κινείται με αυτές τις παρουσίες, με αυτές τις διαδρομές, κινείται και βρίσκει δρόμους. Πιστεύω ότι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Εδώ και πάλι αυτή η μεγάλη παράταξη που κατάφερε το 2006 μετά από 25 ολόκληρα χρόνια να κερδίσει τις εκλογές και να αλλάξει ο τοπίο στο Δήμο, θα βρει το δρόμο της. Νομίζω ότι δεν είναι του παρόντος. Πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να ασχοληθεί κανείς σήμερα είναι οι ερχόμενες εκλογές και η απόφαση των πολιτών να μην γυρίσουμε πίσω. Πίστευα ότι θα μπορούσα στο τέλος να ενώσω το χώρο και την παράταξη. Και προσπάθησα με κάθε τρόπο. Δεν είναι δυνατόν να κυκλοφορεί στο δρόμο και να συναντάς τους πολίτες οι οποίοι διαμαρτύρονται. Σου λένε τι μας κάνατε, μας διαλύετε τα σπίτια. Εγώ λοιπόν σε αυτό το παιχνίδι θεωρώ ότι δεν μπορώ να συμμετέχω. Δεν απαξιώνω κανέναν. Όμως εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω. Πάντα ήμουν και παραμένω αισιόδοξος. Θεωρώ ότι αυτή η παράταξη έχει μεγάλο παρελθόν και έχει μεγάλο μέλλον.